σώμαν πάνω δεν είναι θεία ή και στους αιώνας ανά. Δόξα σου ο Θεός ημών, δόξα σου Βασιλεύ ουράνιο παράκλητο και το Πνεύμα της Αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσουν εν ημίν και καθάρισουν ημάς από πάσης κυλίδος και σώσουν αγαθέτες φυχασιμών. Αρχίζουμε την πρώτη απογευματινή συνεδρία και μέχρι να έρθει και ο Άγιος Πυραιός, η Οργανωτική Επιτροπή εδώ ενέκρινε να ακούσουμε μία σύντομη παρέμβαση ενός αδελφού από την Πάτμο, το ιερό νησί της Πάτμου, όπου υπάρχει εκεί ένα πρόβλημα το οποίο έχει σχέση και με το θέμα μας της Αγίας και Μεγάλης Συνόδου, έχει σχέση με τον παπισμό και με τον οικουμενισμό. Να παρακαλέσουμε τον αδελφό μας από την Πάτμο να μας κάνει αυτή την μικρή παρέμβαση. Παρακαλώ. Αγαπητοί συνδετημόνες της θεματικής αυτής τραπέζης, κατέθεσαν αγωνίως από την Ιερή Πάτμο ενώπιό σας, προκειμένου να συγκοινωνήσω και να μοιραστώ μαζί σας εν αγάπη ένα πρόβλημα τοπικό με πανορθόδοξο δε και τρίτον αφορά και τη σημερινή σας ημερίδα. Αφορά την πρόσφατη απόφαση του Οικουμενικού Πατριαρχείου να παραχωρήσει στο ιερό νησί μας Ορθόδοξο Ναό, προκειμένου να πραγματοποιούν εκεί οι Ρωμαιοκαθολικοί τις τελετουργίες τους. Εν συντομία, επειδή δεν θέλω να φάω το χρόνο, η ομιλία μου είναι 8 λεπτά, θα την κάνω 3-4, λέω τούτο. Σε πρώτη φάση, συνήρθε η αδελφότητα της Μονής στο Οικοπνοσυμβούλιο και αποφάσισε αρνητικώς. Και εξήγησε τον Παναγιώτατο τους τρεις λόγους. Πρώτον, δεν μπορούμε να κάνουμε καλά το χριστεπώνυμο πλήρωμα. Αντιδρά. Δύο, δεν το επιτρέπει ο νόμος της ιερότητας του νησιού, ο 1155 του 81, όσοι δεν το ξέρουν, δεν επιτρέπει άλλες ομολογίες, άλλες εκκλησίες ή οτιδήποτε άλλους ετεροδόξους να είναι επίσημα στην Πάτμο. Και τρίτον, λένε ότι δεν έχουμε καθολικούς στην Πάτμο. Προς τι λοιπόν? Μετά την τοποθέτηση αυτή της αδερφότητας στην άρνηση, είπαμε ότι φυσικάσαμε. Δυστυχώς, το περασμένο Σεπτέμβριο όταν ηγούμενο μας πήγε στο φανάρι, με τεπιτάσεως και με την παρατήρηση ότι η στάση του συνιστά ανυπακοή, τον εξανάγκασε να υποχωρήσει, δηλώνοντας ότι θα φροντίσει για την ικανοποίηση της πατριαρχικής εντολής. Επανήλθε το Οικουμενοσυμβούλιο. Πάλι αρνητικό. Ταυτόχρονα, θα είδατε τα μέσα ενημέρωσης, εφημερίδες, αντιδράσεις και άρθρα δικά μας. Πρόσφατα, πριν 20 μέρες συνέβη αυτό, εστάλει στον έξαρχο Πάτμου και ηγούμενο της Μονής επίσημο παρακαλώ πατριαρχικό έγγραφο, δια του οποίου παρακάπτονται οι πάντες και στο οποίο εν ολίγης αναφέρεται. Εντέλεστε να παραχωρείτε ναό στους Ρωμαϊκοκαθολικούς, ο Σάκης υποβάλλεται σχετικό αίτημα. Να το επαναλάβω. Εντέλεστε να παραχωρείτε ναό στους Ρωμαϊκοκαθολικούς, ο Σάκης υποβάλλεται σχετικό αίτημα. Ούτε το ιεροσπήλαιο δεν εξαιρούν. Λένε ότι η Τρία έπεσε από μέσα. Φοβούμαι, αγαπητοί, ότι με τέτοια εντέλεσε η Ορθοδοξία μας θα πέσει από μέσα. Στην περίπτωση αυτή λοιπόν, ο ηγούμενος μας έχει να κάνει δύο πράγματα. Ή να εκφράσει την άρνησή του και να υποστεί κυρώσεις εν ανυπακοή, ή να υπακούσει για να χάσει και την προσωπική του συνείδηση, αλλά και το σεβασμό όλων μας. Εμείς αντιδρούμε. Καταλαβαίνετε λοιπόν για ποιο λόγο είμαι εδώ. Θα σας πω όμως τις αιτιάσεις μας κιόλας. Πρώτον, ουδείς εμποδίζει τους Ρωμαιοκαθολικούς να τελούν τη λατρεία τους σε δημόσιους, ιδιωτικούς ή άλλους χώρους όπως κάνουν μέχρι σήμερα χρόνια. Θεωρούμε όμως ότι το δίθεν αθώο αίτημά του σχετίζεται άμεσα
ακούσαμε την εκκλησιαστική διπλωματία που παρατηρείται τελευταία και που προωθεί μία τρόπο την Αμερική Ένωση με τους Καθολικούς. Η παραχώρηση Ιερού Ναού είναι ένας ουνίτικος δούριος ύπος που ανοίγει διάπλατα την Κερκόπορτα για την άλωση της Ορθόδοξης Πάτμου, δια της δημιουργίας επισήμου Ρωμαιοκαθολικού θύλακα και την απέτηση ίσης χρήσης του πανχριστιανικού Ιερού Σπηλαίου. Αυτός είναι ο βασικός του στόχος. Δεν τους διαφέρει η Εκκλησία. Το σπήλαιο τους διαφέρει. Δύο, ο εκκλησιαστικός κανόνας, από ό,τι γνωρίζετε οι περισσότεροι, δεν επιτρέπουν την καθιοδήποτε μορφή παραχώρηση ορθόδοξων ιερών ναών σε ετεροδόξους, διότι μολύνεται ο χώρος ο οποίος έχει εγκυμιαστεί δια ιερών λειψάνων εντός δε αφού έχουν τελεστεί τα ιερά μυστήρια. Κανόν έκτος της Εναλλοδικίας Συνόδου, περί του μη συγχωρήν της αιρετικής εις η έννοια στον οίκο του Θεού επιμένοντες τη αιρέση. Τρία, είναι η ιεροσυλία, όταν τελούν αιρετικοί τα δικά τους μυστήρια, πάνω στην Ορθόδοξη Αγία Τράπεζα που έχει τελεστεί το ύψιστο μυστήριο της Ευχαριστίας. Και τέσσερα, είναι παράνομη πράξη, όπως σας είπα προηγουμένως, με τον νόμο του κράτους το 1155, που δεν επιτρέπει ετερόδοξες εκκλησίες στην Πάτμο. Και το πέμπτο είναι ότι εμείς οι Πάτμοι, δια μιμού του εκπροσώπου, δηλώνουμε ότι δεν δεχόμαστε τελεσίγραφα, ούτε δεχόμαστε πάπες της Ανατολής. Τελειώνοντας την σύντομη αυτή παρέμβασή μου απέναντι σε ένα τέτοιο ζήτημα, το οποίο δεν είναι τοπικό όπως σας είπα, αλλά αφορά όλη την ορθόδοξία μας, ζητάω από εσάς όλους τη συμβολή σας να αναδείξουμε το θέμα και να όλα τα μέσα ενημέρωση να γράψουν κάτι, να μαθευτεί και να μην γίνει αυτή η ιεροσυλία στο νησί μας. Διότι στέλνουμε το μήνυμα από την Πάτμο ότι όλοι εμείς έχουμε την άποψη, η χριστιανή ορθόδοξη δηλαδή, ότι ουδείς δικαιούται να διεκδικεί την αποκλειστικότητα της προάσπισης της ορθοδόξου αληθείας. Γιατί για αυτήν εγγυητής και υπέρτατος υπερασπιστής είναι η ζώσα εκκλησιαστική συνείδηση συνόλου του σώματος της Εκκλησίας που είμαστε όλοι εμείς. Και θέλω διαμέσου εδώ να εκφραστεί άμεσα και εμπροκειμένου η σκέψη μας αυτή. Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε και εμείς τον κύριο Ιάκωβο Κουτλάκη από την Πάτμο. Συγχαίρομαι για την αντίσταση των Πατμίων και οι προσευχές και οι προσπάθειές μας θα είναι μαζί τους. Αρχίζουμε το κανονικό μας πρόγραμμα και η συγκητής... Παρακαλώ. Βεβαίως. Όπως και τα ιερά μετέωρα. Ναι. Και δεν πρέπει να επιτρέψουμε. Να δώσουμε το πόδι τους εκεί, γιατί όπως είπα προηγουμένως στην ομιλία μου, στην εισήγησή μου, αυτοί βάζουν το πόδι τους παντού. Δεν πιάνονται με τίποτα. Ευχαριστούμε, Αγία Κυφάδα. Και θα πρέπει σύσσωμα το νησί να πει όντως. Με όλες τις συνέπειες που θα δεχτεί ο καθηγούμενος και θα γίνει ο ήρωας, ο νέος ήρωας και μάρτυρας της Εκκλησίας. Ευχαριστούμε πολύ, Άγια Κυφάδα. Ευχαριστούμε πολύ. Θα έχουμε αλλό σε όλους. Ευχαριστούμε πολύ.